Καφές Βίλτον Γιάκομπς. Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί στο άρωμα του. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας λόγω των δραματικών εξελίξεων που προσλαμβάνει η κρίση στη Βοσνία μετά την κατάρριψη το πρωί 4 σερβικών αεροσκαφών από αμερικανικά F-16 κοντά στην Μπάνια Λούκα. Η χώρα μας παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις και συνδεόμεθα αμέσως με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Πάρης Καρβουνόπουλος για να μας δώσει τις αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και των στρατιωτικών. Πάρη. Ναι, κυρίες και κύριοι, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, ο Ναύαρχος Χρήστος Λιμπέρης, ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε την κατάρριψη των 4 αεροσκαφών από τα F-16. Ο Ναύαρχος Λιμπέρης μπήκε το πρωί, γύρω στις 10 παρα 20, στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Γεράσιμου Αρσένη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε συνάντηση με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Ντάγκλας Χέρν. Ο Ναύαρχος διέκοψε την ενημέρωση και τους ανακοίνωσε την κατάρριψη των 4 αεροσκαφών. Στη συνέχεια, γύρω στις 10 παρα 4, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης ανακοίνωσε και στους δημοσιογράφους, στους Έλληνες δημοσιογράφους, οι οποίοι πρέπει να το έμαθαν πρώτοι από όλους σε ολόκληρη την Ευρώπη, την κατάρριψη των αεροσκαφών, των 4 αεροσκαφών από F-16. Πρέπει να πούμε ότι τα 4 αεροσκάφη που κατερρύφθησαν ήταν εκπαιδευτικά, τύπου Γκάλεμ. 10 τέτοια αεροσκάφη στάθμευαν στο αεροδρόμιο της Μπάνια Λούκα. Σε 8 ώρα το πρωί, 6 από αυτά απογειώθηκαν με προορισμό την Τούσλα. 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της πόλης Ζρένιτσα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποιοι Έλληνες παρατηρητές, ένα επτάμενο ραντάρ του ΝΑΤΟ, ένα αεροσκάφος AWACS, εντόπισε τα αεροσκάφη και στην περιοχή της αναμέσως 2 F-16. Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι το εξής. Εάν οι πιλότοι των F-16 ακολούθησαν όλους τους κανόνες εμπλοκής, δηλαδή μίλησαν μέσω συστημάτου με τους πιλότους των αεροσκαφών, ή αν κατευθείαν τους κατέριψαν. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορούν να δώσουν προφανώς οι δύο πιλότοι των αεροσκαφών που τελικά δεν κατερρύφθησαν. Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει επίσης είναι το εξής και μας αφορά άμεσα. Επειδή στα AWACS, όπως είναι γνωστό, πετούν και Έλληνες υπτάμενοι αξιωματικοί. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι γνωστή ότι αν στη Βοσνία ξεκινήσουν πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε το Άκτιο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση των AWACS, αλλά και οι Έλληνες υπτάμενοι αξιωματικοί των υπτάμενων ραντάρ του ΝΑΤΟ θα αποσυρθούν. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Γεράσιμος Αρσένης, δεν ξεκαθάρισε εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης θα αποσύρει τους Έλληνες αξιωματικούς από τα AWACS. Αυτά είναι μέχρι στιγμής ό,τι υπάρχει από το θερμό επεισόδιο πάνω από τη Βοσνία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Μπάρη Καρβουνόπουλο για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε όλα τα στοιχεία για την κατάρριψη των σερβικών αεροσκαφών από αμερικανικά αεροσκάφη σήμερα το πρωί στην Μπάνια Λούκα. Τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όλοι μας παρακολουθούμε αυτές τις δραματικές εξελίξεις λεπτό προς λεπτό και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Γεια σας.